φίλε, εγώ δεν πληρώνουμε να πάω στο στούντιο. Δεν ξέρω τώρα τι να κάνω. Μα δεν μπορώ να πληρώσω να πάω στο στούντιο. Δεν σε πληρώνω από την άποψη. Αυτή είναι η άποψή μου, Νικόλα μου. Δεν σε πληρώνω. Δεν πληρώνω. Δεν πληρώνω. Α, σε κάμε. Άσε μας πρωί-πρωί. Άσε ρε να μην ανοίξω το στόμα. Άνοιξε το. Άσε κάμε. Άνοιξε το, σε προκαλώ. Σε μένα. Άνοιξε το τώρα. Τώρα και στον αέρα. Κύριε Κανελάκη. Ούτε καφιές είμαι, ούτε κυμπατζής είμαι, ούτε φίλες έχω, ούτε τίποτα δεν έχω. Είμαι έτσι. Ένας παγκόσμιος δημοσιογράφος 28 χρόνια. 28 χρόνια. Κύριε Κανελάκη, από εσά δεν είμαι στον αέρα. Κύριε Κανελάκη, σας παρακαλώ πολύ. Όλοι έχουν κάποια φωνή. Άλλος λιγότεροι, άλλος περισσότεροι. Άλλος πιο καλλιεργημένη και άλλος πιο μη καλλιεργάσιμη φωνή. Όταν εκλαμβάνεις την αγάπη του κόσμου, είναι ό,τι καλύτερο. Με όλη την ειλικρίνεια που με διαπρέπει αυτή τη στιγμή, θα σας το πω. Γιατί θα έχεις και πρόβλημα, εντάξει, είναι και ο κόσμος. Πλαστό χρήμα. Κάρτα, κάρτα. Τελείωσες. Με την κάρτα. Why not? Είναι καταστάσεις που θυμίζουν όχι μονή, αλλά θα μου επιτραπεί η φράση πορνείο. Όχι μονή, αλλά θα μου επιτραπεί η φράση πορνείο. Ραντεβού στο μικρό πολυτεχνείο, λοιπόν, για Σκράμπλ. Σε κάνει να σκέφτεσαι όμορφα, να δημιουργείς. Είναι ένα δημιουργικό παιχνίδι. Το θέμα συζήτησης έχει γίνει στη Μυτιλίνη μια σουπιά και ο Μπιν Λάντεν. Το κέλυφος της σουπιάς που μαγείρεψε πριν από λίγο ο πατριώτη του Γιάννης Χιώτης έχει σκαλισμένη επάνω του τη μορφή του Μπιν Λάντεν. Δείτε κι εσείς την απίστευτη ομοιότητα του φυσικού γλυπτού πάνω στο κέλυφος της σουπιάς με τον περιβόητο τρομοκράτη Μπιν Λάντεν. Να πούμε στον κύριο Χαράλαμπο τότε που έχει την επιστροφή. Εδώ. Κύριε Χαράλαμπε. Κύριε Χαράλαμπε. Από το Κολονάκι είστε εσείς. Όχι, ο κ. Χαράλαμπος είναι από την Λαϊκή Αυγιάννη. Την Αυγιάννη. Μην το βάλετε στα αυτή. Έχετε επιστροφή. Δεν πάμε τώρα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα υποδεχτούμε αμέσως μετά και θα επιδειχτούμε και θα επιδειχτούμε. Παρακαλώ, καθίστε. Κώστα, προχώρα, σε θέλει όλη η χώρα. Κώστα, προχώρα, σε θέλει όλη η χώρα. Εμπρός για Ελλάδα νέα, μια καινούρια Ανατολή. Εσύ θα μας ενώσεις, Κωνσταντίνε Καραμαλή. Σωστή δημοκρατία, θα ριζώσεις μόνο εσύ.
singing in the rain. You're singing in the rain. Μα είναι δυνατόν, ρε φούστη μου. Μα είναι δυνατόν, ρε φούστη μου. Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε τη ροή του προγράμματός μας. Θα σας... σήμερα, να το πούμε σαν quiz, δηλαδή τι είναι αυτό που ξετυλώνει τους τουρίστες στην Ελλάδα, χαρακτηρίζει τους Έλληνες όσον αφορά τις διατροφικές αξίες και μας γεμίζει λύπη και μας παχαίνει. Τι είναι? Το άγχος. Το σουβλάκι.